Καλησπέρα κύριε Βάλσαμε. Καλησπέρα κύριε Βερίκη, σε εσάς και στους ακροατές που μας ακούνε. Είναι το παραδοσιακό εργαλείο, έτσι. Η διαπραγμάτευση για τις συλλογικές συμβάσεις. Πώς το πετύχατε εσείς αυτό, μετά από χρόνια διαβάζω. Είναι ακριβώς μετά από χρόνια. Αρκετά χρόνια γράφετε. Αρκετά χρόνια. Η τελευταία σύμβαση που είχε υπογραφεί με τους εργοδότες ήταν το 2009. Μετά είχαμε όλη αυτή την κατρακύλα με την κρίση την καπιταλιστική, την εκμηδένιση της παραγωγής στην οικοδομή. Την παγκόσμια κρίση εννοείται. Παγκόσμια κρίση, αλλά ιδιαίτερα για τον κλάδο των κατασκευών ήταν ολοκληρωτική. Χιλιάδες εργαζόμενοι αλλάξαν επαγγέλματα, χιλιάδες εργαζόμενοι μετανάστες φύγανε ξανά. Η οικοδομή άντεξε, ξαναπήρε μπρος. Εγώ για παράδειγμα μένω στο Χολαργό και βλέπω σε κάθε τετράγωνο, βλέπω ξανά οικοδόμους. Φεύγω 6 ώρα το πρωί και συναντάω στο δρόμο και το χαίρομαι αυτό, τον παραδοσιακό οικοδόμο. Ναι, και εμείς χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί έχουμε δουλειά να δουλέψουμε. Ο ήχος του καλουπόματος να ακούγεται στη γειτονιά είναι παλή ήχη. Παλή γνώριμη ήχη που τους ξανακούμε. Έτσι είναι τα πράγματα. Ακριβώς έχει ανοίξει γενικότερα η οικοδομή και ο ιδιωτικός τομέας εκεί πέρα, ιδιωτικές κατασκευές, αλλά και κάποια μεγάλα έργα που μπαίνουν σιγά σιγά στη λειτουργία και απορροφούν εργατικό δυναμικό. Φυσικά εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να μπούμε στην παραγωγή δουλεύοντας τσάμπα. Προηγούμενα χρόνια με την κρίση και με την κατάσταση που προηγηθήκαμε, πήγαινες και έπαιρνες ό,τι σου δίνανε για να πάρεις να πούμε στην οικογένεια να φας, να τα βγάλεις πέρα. Στα όρια δηλαδή, στα όρια, ο οικοδόμος είχε φτάσει στα όρια της φτώχειας. Ακριβώς, είχαν φτάσει χιλιάδες οικογένειες σε αυτή την κατάσταση. Όμως τώρα η δουλειά είχε ανοίξει το τελευταίο καιρό, ήρθε η ανάπτυξη. Φυσικά με την ανάπτυξη όπως ήρθε πολλές φορές, μας λέγανε συνάδελφοι, ας έχει δουλειά και θα δούμε τι θα κάνουμε. Και βάζαμε το ερώτημα ανάπτυξη για ποιον. Και εδώ ήρθε η σύμβαση να απαντήσει ότι η ανάπτυξη πρέπει να έχει και ένα όφελος στους εργαζόμενους, να μπορεί να ζει στην οικογένειά του. Δηλαδή, ποια είναι τα ωφέλη, τι διασφαλίζεται μέσα από την συλλογική σύμβαση. Ναι, η σύμβαση αυτή αυξάνει 18,3% το κατώτερο μεροκάμα του συνοικοδομή του ανηλίκευτου εργάτη, 28,8% του βοηθού και 38,8% του τεχνίτη. Αυτό προσθέτεται 10% το επίδομα γάμου και επαναφορά 6 τριετιών, 5% κάθε τριετία. Συν κάποια επιδόματα σκαλοσιάς, υπόγειων στοών, σε περίπτωση που περνάς κάποιες διόδους με νερά και τα λοιπά, όπου μπαίνουν πρόσθετα αυτά τα επιδόματα. Μου επιτρέπετε να έρθω στη θέση, τη θέση του φερέφων του καπιταλισμού και να σας πω ότι με αυτές τις αυξήσεις δεν θα μετακυλιστούν στον εργαζόμενο, τον άλλον εργαζόμενο που θέλει να αποκτήσει ένα κεραμίδι, να βάλει το κεφάλι του ο ίδιος και τα παιδιά του. Κοιτάξτε, η συγκεκριμένη σύμβαση είναι πυλώνας για να αποκτήσουν και άλλοι εργαζόμενοι αυξήσεις, ώστε να μπορέσουν να έχουν ένα κεραμίδι με το κεφάλι τους. Να μπορέσουν και αυτοί να παίρνουν ένα μισθό στη δουλειά που εργάζονται. Τώρα, εδώ, με συγχωρείτε, αλλά είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσει σήμερα ένα σπίτι ένας εργαζόμενος. Αλλά τέλος πάντων, να υποθέσουμε ότι μπορεί να δουλεύουν και οι δύο, να γίνουν θυσία, να δουλεύουν τον όρθιο βράδυ και να τρώνε ψωμί και αλάτι για να φτιάξουν ένα σπίτι μέσα 30 χρόνια μετά, αν καταφέρουν και πλώσουν το δάνειο. Αλλά και σωστό. Για αυτούς τους εργαζόμενους είναι αυτή η σύμβαση, γιατί θα μπορέσουν με πιλότα αυτή τη σύμβαση να σπάσει επιτέλους αυτή η προσπάθεια της κυβερνήσης και από την εργοδοσία να μείνουν οι μισοί στα κατώτερα όρια. Όπως έχει επιχειρηθεί τα τελευταία χρόνια με το πάγωμα των τριτιών, με το κατέβασμα του κατώτερου μισθού σε αυτά τα πενιχρά ύψη και με αυτή την κοροϊδία που γίνεται, γιατί πολλή κουβέντα γίνεται για το κατώτερο μισθό. Τα ακούγαμε προηγουμένως και τα λέγατε και με τον κύριο Καρούζο. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι αν δεν πάρουμε υπόψη μας
την διάλυση των εργασιακών σχέσεων, την ευελιξία στην αγορά εργασίας, το ότι ο εργαζόμενος έγινε ελάστικο για να πάρει κάτι ψίχουλα που το 1 τρίτο των εργαζομένων παίρνει κάτω από αυτά τα 700 τόσα ευρώ που είναι ο κατώτερος, καταλαβαίνουμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Άρα λοιπόν η σύμβαση των οικοδόμων δίνει δυνατότητα και σε άλλους κλάδους να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο για να μπορέσουμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Γιατί με 10% πληθωρισμό, αγαπητέ κύριε Βερίκε, πολύ καλά ξέρετε και καταλαβαίνουμε όλοι και το νιώθουμε στο πεσί μας ότι δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ που έρχονται, δεν μπορούμε να τα αποκριθούμε, που είναι παραπάνω από το μισθό μας ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Άρα λοιπόν, τι απαιτείται εδώ πέρα, να μειωθούν οι φόροι, που είναι ένα ζήτημα του κινήματος που διεκδικεί και παλεύει, να μειωθούν οι φόροι στα είδη πλατεία λαϊκής κατανάλωσης και από την άλλη μεριά να αυξηθούν οι μισθοί για να μπορούμε να τα αποκριθούμε στις ανάγκες μας. Δεν μπορεί τώρα που ήρθε η ανάπτυξη, λέει, ακριβένα τα υλικά. Τι θα κάνουμε, λέγανε οι εργοδότες. Αυτό πιέζανε η επιχειρηματολογία των εργοδοτών. Δεν μπορούμε να σα δώσουμε αυξήσεις, γιατί αυξήθηκαν τα υλικά. Τι θα κάνουμε εμείς. Την ίδια όμως ώρα η κυβέρνηση έδωσε αναπροσαρμογή στις τιμές τα μεγάλα δημόσια έργα στους κατασκευαστές με βάση τις αυξήσεις των υλικών. Αλλά για τα μεροκάματα διαμαρτύρονταν ότι δεν μπορούμε να τα αυξήσουμε γιατί θα πέσουμε έξω. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή ήταν μια σημαντική επιτυχία του εργατικού κινήματος. Είναι, όπως λέτε πολύ σωστά μπροστά στην Πρωτομαγιά, να αναθαρρύσει ο κόσμος ότι τέλος πάντων οι αγώνες δεν είναι που λένε αναποτελεσματικότητα των αγώνων. Υπάρχουν αποτελεσματικοί αγώνες. Φέρουν αποτελέσματα οι αγώνες μας. Είναι πολλοί οι αγώνες στο τελευταίο διάστημα που έχουν φέρει αποτελέσματα. Και τον οικοδόμο που κάναμε δύο πανελλαδικές κλαδικές απεργίες, δεκάδες τάσεις εργασίας σε μεγάλα εργοτάξια. Έγινε χτήμα όλων των οικοδόμων. Η απάλη και η συμφωνία αυτή τη σύμβαση για να καταφέρουμε να την υπογράψουμε. Είναι η μάχη στην Ιφούτ, είναι η μάχη που δίνεται στην Κόσκο, στο λιμάνι από τους λιμενεργάτες για να υπογράψουν σύμβαση επιτέλους για να έχουν μια αξιοπρεπή δουλειά. Και όλα αυτά είναι και το διακύβευμα της Πρωτομαγιάς που έχουμε μπροστά μας. Δεν ξέρω αν θα με ρωτάγατε γιατί το άκουγα από την πέρα. Αλλά πήρατε γιατί... φόρα, δεν σας κόβω. Γιατί η Πρωτομαγιά που έχουμε μπροστά μας, πέραν το να τιμήσουμε τους νεκρούς της τάξης μας, πέραν του να παρατάξουμε τις δυνάμεις στον δρόμο, είναι και τα σημεία αναφοράς αυτά που δίνουν όθηση στο κίνημα. Είναι αυτό που λέει και το σύνθημά μας, ότι η ελπίδα βρίσκεται στην πάλη των λαών, στο να σηκώσει ανάστημα ο λαός για να μπορέσει να ζήσει αυτός και η οικογένειά. Εσείς οι οικοδόμοι είστε πάντα σκληροί. Είναι το αντικείμενο, είναι η φύση της δουλειάς σας. Είναι, ναι. Αλλά δεν ξέρω αν μπορεί η υπόλοιπη εργατική τάξη να σας ακολουθήσει, αγαπητέ κύριε Βάλσα. Θα να δείτε. Τώρα μια καμαριέρα που δίνουν να καθαρίσει 40 δωμάτια σειρά, αν είναι λιγότερο σκληρή από τον οικοδόμο. Δηλαδή, εντάξει, πέρα του ότι... Δίκιο έχετε. Αλλά και ο οικοδόμος και η καμαριέρα, για παράδειγμα στο Κυκλαδίτικο νησί, που όταν πάνε να δουλέψουν πρέπει να ζουν σε ανθρώπινες συνθήκες και όχι σε, κάτω από, από το αλμυρίκι. Να. Γιατί ούτε καν ελιά υπάρχει. Γιατί λέγατε και προηγουμένως για το ζήτημα αυτό, ότι δεν πάει ο κόσμος να δουλέψει. Βέβαια, ο κλάδος του τουρισμού, επειδή υπάρχει πιο αντίλογος όλα αυτά που ακούστηκα προηγουμένως, ο κλάδος του τουρισμού 2 χρόνια τώρα ήταν σε αναστολή, με 500 ευρώ προσπαθούσαν να δώσουν τις οικογένειές τους. Αντικειμενικά, ένας κόσμος βρήκε αλλού δουλειά για να μην πάει πλέον σε αυτή τη δουλειά, γιατί και φτάσει σε αυτό το σημείο. Ο κλάδος αυτός είναι εποχικός. Κάποτε παίρνανε επίδομα τους χειμερινούς μήνες, τους 4 μήνες που καθόντουσαν, τώρα τους έχουν κόψει επίδομα ανεργίας. Σήμερα, επειδή λέγαμε για το ότι προτιμούν να πάρουν το Ταμείο Ανεργίας από το να δουλέψουν. Δεν ισχύει αυτό. Από την άποψη ότι σήμερα από το 1.100.000 άνεργους, μόνο 100.000 παίρνουν το επίδομα ανεργίας. Δεν είναι δηλαδή το ζήτημα ότι κάθομαι σε επιδόματα που υπάρχει μια φιλολογία τέτοια και μια προπαγάνδα. Η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα ο κόσμος βρίσκεται σε μια πολύ άσχημη κατάσταση. Βρίσκεται σε συνθήκες που είναι πιο δύσκολες ακόμα και από το να είσαι άνεργος. Γιατί άμα θες να δώσεις παραπάνω λεφτά βενζίνη από αυτά που θα πάρεις, αντικειμενικά βρίσκεται σε μια πολύ πιο δύσκολη. Ο Έλληνας οικοδόμος πού μεταναστεύει? Δεν άκουσα. Ο Έλληνας οικοδόμος. Πού έχει μεταναστεύσει την περίοδο της κρίσης
και όλα ο Έλληνας αυτή... οικοδόμος έγινε γυρολόγος σε πάρα πολλές δουλειές στη Διάτσα. Και βέβαια έχει φύγει μεγάλο κομμάτι, έχει πάει στη Γερμανία, στη Φιλανδία, σε διάφορες χώρες εκεί που μπόρεσε και βρήκε ένα μεροκάματο. Υπάρχει ζήτημα σήμερα στην οικοδομή όσον αφορά τα τεχνικά χέρια. Αυτό το βλέπουν και οι εργοδότες. Βέβαια διαμαρτύρονται οι εργοδότες ότι δεν βρίσκουμε χέρια. Δεν πληρώνουν γιατί δεν βρίσκουν. Άμα πληρώσουν θα βρουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Λέτε. Ακόμα και για ανειδίκευτο προσωπικό που μιλάμε, γιατί αντικειμενικά. Καλά, δεν μιλάμε για το ανειδίκευτο, για τεχνικό προσωπικό. Ακριβώς. Υπάρχει και ζήτημα και λοιπόν, μεγαλύτερη αύξηση του 38%. Αλλά για να πεις ότι θα έρθει ένα νέος άνθρωπος να δουλέψει στην οικοδομία, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα παίρνει όλα τα σημά του, που δεν υπάρχει αυτό. Να εξασφαλίσουμε ότι θα παίρνει ένα. Δηλαδή ο καλουπατζής. Που ναι. Τον βλέπω απέναντι από την πολυκατοικία τη δική μου αυτές ναι. τις μέρες και θυμάμαι τα παλιά τα χρόνια, τα ωραία. Ναι. Πόσο θα πάρει δηλαδή κοντά στους 60 ευρώ. 60 ευρώ αύξηση. Μεροκάματο, ναι. Κοίταξε, αυτό το μεροκάματο, τι έκανε η σύμβαση, να καταλάβουμε τι γίνεται, γιατί το μεροκάματο παίρνει τώρα το 60 ευρώ. Η σύμβαση ήρθε και εξασφάλισε ότι θα πληρώνεται και η ασφαλιστική του εισφορά όσον αφορά και τα μεροκάματα που παίρνει. Γιατί μέχρι τώρα οι εργοδότες, επειδή δεν υπήρχε σύμβαση, μπορούσαν και κάναν διάφορες ταζανιές και κολλάγανε έσημα, φυσικά όχι όλα, αλλά αυτά τα έσημα που κολλάγανε ήταν το κατώτερο έσημο με 29 ευρώ μεροκάματο. Και έβλεπε η οικοδομή να έχει τελειώσει και όλοι φαινούνταν ότι ήταν αντιδικευτεργάτες ότι δούλεψαν στην οικοδομία, λες και δεν υπήρχε ποτέ κανένα στιγμή να περάσει από εκεί. Μάλιστα. Τώρα τι εξασφαλίζει, ότι το κατώτερο μεροκάμα του θα είναι στα 35 ευρώ, χωρίς τριετίες ανεδίκευτος ανυπαντρός και με τις τριετίες, με το επίδομα γάμου και τα υπόλοιπα επιδόματα, θα έχει ένα αξιοποιημένο μεροκάμα και το κατώτερο να είναι πιο ψηλά, αλλά και το μεροκάμα του τεχνίτη να έχει αυτό που. Μπορεί να λοιπόν, ανταποκριθεί στις ανάγκες. Η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας που υπογράψατε εσείς οι οικοδόμοι νομίζω ότι είναι το καλύτερο δώρο, η καλύτερη συνεισφορά στην εργατική πρωτομαγιά του 2022. Να είστε καλά και εμείς αυτό πιστεύουμε. Έτσι. Και είναι αυτό... όπως είπαμε προηγουμένως πυλώνα για όλους. Ωραία, και έτσι κλείνουμε και εμείς αυτή την εκπομπή με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα. Να είστε καλά. Να είστε καλά.